Ελπίδα, θέλω να μου μιλήσεις για το περιβόητο πουγγί. Αν ήταν αυτό το αρχικό σχέδιο ή άλλαξες την πορεία και τι feedback πήρατε. Λοιπόν, η αρχική ιδέα πίσω από το πουγγί 1821 ήταν αποτέλεση η εθνική μας φορεσιά, την οποία θέλησα με μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση να αποδομήσω, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά όλα τα στοιχεία της εθνικής μας φορεσιάς και να αποτελέσουν στοιχεία πάνω στην τσάντα. Δηλαδή πήραμε το φέση, έγινε ο πάτος της τσάντας, η φουστανέλα έγινε όλο το κορμί της τσάντας και τα στοιχεία από το τσαρούχι και οι φούντες χρησιμοποιήθηκαν σαν λεπτομέρειες μαζί με το μακράμε, φυσικά το χειροποίητο τσκαλίστα. Εξού και, τα χρώματα. Εξού και τα χρώματα, τα χρυσά, τα μαύρα, τα κόκκινα. Και τι feedback πήρατε από όλο αυτό? Το feedback ήταν πάρα πολύ θετικό. Μας τίμησαν πάρα πολλές γυναίκες και ο τύπος, γράψαν πάρα πολλά θετικά σχόλια και στο εξωτερικό. Και ήταν μεγάλη τιμή για μας. Σοφία, ποια χρώματα κυριαρχούν φέτος το καλοκαίρι? Γενικά στην Καλίστα επιλέγουμε γήινα χρώματα. Φέτος το καλοκαίρι η έμπνευσή μας όμως ήταν από το Μαρόκο. Με γήινες αποχρώσεις και από εκεί, το χρυσό από τον ήλιο, από τα διάφορα μπαχαρικά που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε αυτό το μέρος. Σε ποια γυναίκα λοιπόν απευθύνεται μια τσάντα Καλίστα? Μια τσάντα Καλίστα απευθύνεται στη σύγχρονη γυναίκα που θέλει να επενδύσει πάνω σε μια τσάντα, να την έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σταμάτη, ποιο πιστεύεις ότι είναι το success story? Κάθε success story έχει πολλούς λόγους. Για την Καλίστα που ξεκινάει το 2013, ένας από τους βασικούς λόγους μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται ότι επικρατεί γρήγορα στην αγορά είναι το γεγονός ότι καλύπτει ένα κενό που μέχρι τότε υπήρχε. Και το κενό αυτό έχει να κάνει με τα πολυτελή είδη σε λογικές τιμές για αυτό που προσφέρουν. Έρχεται λοιπόν σε μια εποχή που η χώρα μας συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στην κρίση να προσφέρει στις Ελληνίδες ένα προϊόν που μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό λοιπόν ως αφετηρία μας βοηθάει να εδραιωθούμε αρκετά γρήγορα στην ελληνική αγορά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή ποιότητα και αισθητική, κατασκευάζονται εδώ, έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι χειροποίητου μέρους στην κατασκευή τους, το οποίο και αυτό κατασκευάζεται από γυναίκες, δίνει αυτόματα μια όθηση στο προϊόν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Ένα εξολοκλήρου δηλαδή γυναικείο μπραντ. Ναι, ένα μπραντ που απευθύνεται στη γυναίκα, κατασκευάζεται από γυναίκα, σχεδιάζεται από γυναίκα. Σχεδιάζεται από γυναίκα και στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν το ξέρει ότι η εταιρεία Καλίστα έχει και ρούχα. Ναι, είναι η πρώτη σεζόν. Ναι. Είναι η πρώτη κολεξιόν που περιλαμβάνει και ρούχα. Γενικότερα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, η τάση της εταιρείας είναι να ανοίγεται και σε νέα προϊόντα. Οι ανάγκες που νιώθουμε ότι έχουν οι πελάτησές μας είναι πιο συλλογικές πια, πέρα από το αξεσουάρ. Και είμαστε εδώ για να τις καλύψουμε. Οπότε το ρούχο είναι το επόμενο βήμα. Η καλοκαιρινή μας κολεξιόν έχει για πρώτη φορά ρούχα, τα οποία έχουν την υπογραφή του Άγγελου Τσακίρη σε συνεργασία με εμάς. Ειρήνη, τι κάνεις εκεί? Καλώς τη. Φτιάχνω ένα pleated clutch και κάνω το κέντημα με το δέρμα. Μάλιστα. Και πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να τελειώσεις μια τσάντα? Η συγκεκριμένη θέλει περίπου μια μισή ώρα. Α, ωραία. Γιατί είναι το κέντημα και έχει και μακραμέ. Ανάλογα βέβαια το σχέδιο. Υπάρχουν τσάντες σαν και αυτή που παίρνει περίπου μια μισή, δύο ώρες και υπάρχουν και τσάντες που φτάνουν μέχρι και 8 ώρες. Όπως η cross. 8 ώρες είναι αυτές που είναι στα βουνά. Ναι, είναι η cross. Οι καφασωτές δικές μας. Ειρήνη, για πες μου λίγο, εσύ τα ξέρεις. Πώς αποθηκεύουμε μια δερμάτινη τσάντα? Με πολύ αγάπη και τρυφερότητα. Πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ κόπο, οπότε καλό θα είναι να την προσέχουμε. Κάθε τσάντα μας συνοδεύεται και από μια θήκη υφασμάτινη, οποία τοποθετούμε την τσάντα μας μέσα και καλό θα ήταν το μακραμέ να είναι έξω από το σώμα της τσάντας και αυτό είναι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Να είσαι καλά, σε καλώς, ευχαριστώ.